Μπαρά σεισμικών δονήσεων καταγράφεται τις τελευταίες ώρες στην Κρήτη. Είναι χαρακτηριστικό πως μέσα σε ένα 24ωρο οι σεισμογράφοι κατέγραψαν περισσότερες από 40 δονήσεις, στην πλειοψηφία τους με επίκεντρο το Δήμο Χερσονήσου και πιο συγκεκριμένα 13 χιλιόμετρα ανατολικά του Ηρακλείου. Ο μεγαλύτερος από αυτούς τους σεισμούς ήταν έντασης 3,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Και πάμε να συνομιλήσουμε με τον κύριο Ευθύμιο Λέκα, είναι ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ και σας ευχαριστούμε θερμά. Κύριε Λέκα, που είστε κοντά μας απόψε και απόψε. Εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά. Όπως αναφέρατε, από νωρίς το πρωί μέχρι τώρα το απόγευμα υπάρχει μια σεισμική διέγερση στην περιοχή ανατολικά του Ηρακλείου, στις Γούβες συγκεκριμένα, με δεκάδες σεισμούς, εκ των οποίων 10 περίπου σεισμοί είναι πάνω από 3 και ο κορυφαίος έφτασε στα 3,8. Έχουμε να κάνουμε λοιπόν με μια σεισμική δραστηριότητα η οποία είναι συστηνή στο Ηράκλειο και στην ευρύτερη περιοχή. Εκείνο το οποίο μπορούμε να πούμε είναι ότι οφείλεται αυτή η δραστηριότητα σε ένα ρήγμα το οποίο ουσιαστικά είναι σκέψο με μια διεύθυνση βορρά-νότος και μπαίνει και στο θαλάσσιο χώρο. Το οποίο ρήγμα αυτό είναι κάτι το ξεχωριστό, συνδέεται με αυτό του Αρκαλοχωρίου, είναι κάτι άγνωστο για σας? Κοιτάξτε, δεν είναι χαρτογραφημένο στην επιφάνεια, σαφώς χαρτογραφημένο στην επιφάνεια. Δεν έχει επιφανειακή εμφάνιση. Άλλωστε, το βάθος των σεισμών είναι πάνω από 15 χιλιόμετρα. Γι' αυτό εξάλλου δεν φαίνεται και στην επιφάνεια. Μόνο υποθέσεις μπορούμε να κάνουμε και έμεσα να το διαπιστώσουμε. Και ουσιαστικά έχει τα ίδια γεωμετρικά, κινηματικά και δυναμικά χαρακτηριστικά που έχει το ρήγμα του Αρκαλοχωρίου. Υποθέτουμε ότι είναι το βόρειο τμήμα του ρήγματος του Αρκαλοχωρίου, το οποίο καθυστερημένα αντιδρά και δίνει αυτή τη σεισμική δραστηριότητα. Και πάλι, κύριε Λέκα, όμως μιλάμε για μια δραστηριότητα κοντά σε αστικά κέντρα και δι' στο Ηράκλειο. Να τολμήσω να σας ρωτήσω, ένας ενδεχόμενος σεισμός της τάξης των 5 Ρίχτερ, τι θα σημαίνει αυτόματα? Κοιτάξτε, ένας ενδεχόμενος σεισμός της τάξης των 5 βαθμών θα πρέπει, δεν φτάνει μόνο ο προδιορισμός του μεγέθους. Θα πρέπει να δούμε σε τι βάθος είναι. Αυτοί οι σεισμοί που εκδηλώθηκαν είναι σε σχετικά μεγάλο βάθος, δεν είναι σε φάνεια όπως είναι στο Αρκαλοχωρίο. Να δούμε τη διεύθυνση, τη κατευθυντικότητα, τον τρόπο διάρκειας του ρήγματος. Είναι πάρα πολλά που παίζουν ρόλο στο αν σε ένα συγκεκριμένο μέγεθος σεισμού θα έχουμε βλάβη στην επιφάνεια ή όχι. Βεβαίως, εκείνο το οποίο θα πρέπει να πούμε είναι ότι το Ηράκλειο έχει και παλιές κατασκευές και εκεί στρέφεται το ενδιαφέρον μας. Δηλαδή, δεν θα πρέπει οι κάτοικοι να διαμένουν μέσα σε παλιές κατασκευές, πολύ παλιές κατασκευές, τιμόρροπες κατασκευές, ή πολύ περισσότερο δεν θα πρέπει να είναι μπροστά σε κατασκευές οι οποίες είναι πολύ παλιές και μπορεί ένα δομικό στοιχείο των κατασκευών αυτών να πέσει και να προκαλέσει κάποιο τραυματισμό. Δεν χρειάζεται να είμαστε επιστήμονες για να ξέρουμε τα μέτρα τα οποία και τις ενέργειες οι οποίες ακολουθήσουμε, αυτές είναι γνωστές στον κόσμο. Εκείνο το οποίο θα πρέπει να τονίσω εγώ για μια ακόμα φορά είναι ότι οι κάτοικοι των περιοχών αυτών θα πρέπει να δίνουν βάση μόνο στις επίσημες ανακοινώσεις και στις τεκμηριωμένες θέσεις των επιστημών. Και όχι σε θυμολογίες οι οποίες κινούνται με τεράστια ταχύτητα μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύου. Τώρα, κύριε Λέκα, πότε θα έχετε συνολική εικόνα και γόνιμα συμπεράσματα για την επίμαχη δραστηριότητα και αν ενδεχομένως προοδευτικά μπορεί να δώσει κάτι πιο δυνατό? Το είδαμε να συμβαίνει με το Αρκαλοχώρι αυτό. Ναι, την κάθε στιγμή εκτιμούμε την κατάσταση. Αύριο το πρωί πάλι θα δούμε ακριβώς ποια είναι, πώς έχει διαμορφωθεί η κατάσταση. Για κάθε φορά κάνουμε την εκτίμηση με βάση τα στοιχεία που έχουμε. Έτσι. Δεν μπορούμε να κάνουμε εκτιμήσεις που υπερβάλλουμε χωρίς να έχουμε τεκμηρίωση. Συνεπώς, κάθε ουσιαστικά ένα εξάωρο μπορούμε να εντυπώνουμε καινούργιες απόψεις σχετικά με την εξελισσόμενη σεισμική δραστηριότητα.